Πώς πρόκειται να απαντήσω στον κύριο Μητσοτάκη? Δεν θα το κάνω αυτό, θα το κάνω στο τέλος, θα το κάνω στο τέλος της διαδικασίας. Θα απαντήσω στο τέλος της διαδικασίας στον κύριο Μητσοτάκη. Ζήτησα το λόγο μόνο για ένα πράγμα. Κύριε Χρυσοφιλοπούλου, σας ανακαλώ στην τάξη. Καταλάβατε? Καταλάβατε ότι σας ανακαλώ στην τάξη? Σας παρακαλώ πολύ, μη με αναγκάσετε να εξέλθετε τις αιθούσεις. Δεν ακούστηκε τίποτα για την παράταξή σας. Καλός ή κακός μέχρι τώρα. Λοιπόν, μην έχετε νευρικότητα. Κύριε Πρόεδρε, λιγότερο από ένα λεπτό. Θα απαντήσω στα επιχειρήματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλα, στο κλείσιμο της διαδικασίας. Ο μόνος λόγος για τον οποίο ζήτησα τον λόγο, και σας παρακαλώ, σεβαστείτε το και ακούστε με. Ακούστε με, 30 δευτερόλεπτα. Είναι διότι θεωρώ και θέλω να πιστεύω άθελά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέπεσε σε ένα κολοσιαίο ατόπιμα. Όχι απέναντι στο πρόσωπο, αλλά απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις. Συνέκρινε τον μέχρι χθες αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Βαγγέλη Αποστολάκη, με τον στρατηγό της Χούντας Σπανδυδάκη. Και αυτό είναι μια μεγάλη προσβολή απέναντι στο δημοκρατικό φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων του τόπου. Και ζητώ να ανακαλέσει. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Μητσοτάκη, να προσβάλλετε έναν άνθρωπο που από το 1976 έχει υπηρετήσει με υψηλό δημοκρατικό φρόνημα, με αίσθηση ευθύνης, τη σημαία, τις ένοπλες δυνάμεις και τη δημοκρατία, με τον στρατηγό πραξικοπηματία της Χούντας, τον αυλικό του βασιλιά τότε Σπανδυδάκη. Η μόνη σύγκριση που υπάρχει είναι ότι και οι δύο κατάγονται από το Ρέθυμνο. Αλλά εσείς, γιατί κάποιος άλλος σας το έγραψε, μας λέγατε ότι ο Λαμπράκης είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει, και τώρα θυμηθήκατε τον στρατηγό Σπανδυδάκη, τον πραξικοπηματία, για να το συγκρίνετε με τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και να ανακαλέσετε. Δεν σας επιτρέπω να προσβάλλετε το δημοκρατικό φρόνημα των ενόπλων δυνάμεων του τόπου.